Την απόφαση να μην λειτουργεί για μερικέ μέρε του μήνα η παθολογική κλινική στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου λόγω τη έλλειψη ιατρών για τι εφημερίε, ανακοίνωσε χθε η Διευθύντρια Ελένη Ιωαννίδου με του ασθενεί να χρειάζεται να μεταφέρονται μέχρι και τα χανιά για την οσηλεία του. Το θέμα έχει προκαλέσει αναστάτωση την ώρα που οι γιατροί του νοσοκομείου δηλώνουν πω είναι αδύνατο να βγουν με δύο γιατρού οι εφημερίε, προειδοποιώντα ότι θα υπάρχουν απώλειε. Σήμερα στο νοσοκομείο δεν εφημερεύει ειδικό παθολόγο. Στην Παθολογική Κλινική υπηρετούν μόνο δύο παθολόγοι, οι οποίοι δεν μπορούν να αντέξουν το βάρο ολόκληρου νομού. Κατά συνέπεια σήμερα, αλλά και κάποιε άλλε μέρε μέσα στο μήνα, δεν θα γίνεται καμία εισαγωγή στην Παθολογική Κλινική. Αν χρειαστεί εισαγωγή, θα πρέπει να νοσηλευτείτε σε νοσοκομείο γειτονικού νομού. Λυπούμαστε πάρα πολύ για αυτή την εξέλιξη, όμω δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο λόγω σεβασμού στη δουλειά μα και τους μας. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε δύο παρετήσεις α, οι οποίες α, δημιούργησαν πρόβλημα το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, μετακινήθηκε ειδικευμένη γενικοκή γιατρό στο τμήμα εμπειγών των περιστατικών για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την πνευμονολογική με πνευμονολόγο που υπηρετούσε μέχρι τώρα στο ΤΕΠ. Και μετακινήθηκε και ειδικευμένη παθολόγο, η οποία υποστηρίζει την κλινική. Έχουμε μία μετακίνηση παθολόγου από το Βενιζέλιο, όπου θα συνεχίσει να υποστηρίζει το νοσοκομείο. Και σήμερα, οι γιατροί τη πρωτοβάθμιας και του νοσοκομείου Χανίων θα υποστηρίξουν εφημεριακά από 1η, 1η του 2020 την κλινική. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι έγινε και αυτό σε ένα νομό που έχει μία και μοναδική θεραπευτική δομή υγεία, ένα μικρό νοσοκομείο. Δεν έχει άλλη επιλογή αν σου τύχει κάτι. Σε ένα νομό υποβαθμισμένο, σε αρκετά θέματα, χάνουμε και την δυνατότητα για νοσηλεία. Έκλεισε η μοναδική παθολογική κλινική και στέλνει του ασθενεί από το ρέθυμνο για νοσηλεία στα χανιά. Ο κόμπο κόλλησε στο χτένι. Παραπέρα δεν έχει. Δύο γιατροί δεν γίνεται να τα βγάλουν άλλο πέρα χωρί απώλειε. Σύμφωνα με τη διευθύντρια τη κλινική, χθε από το ρέθυμνο, τρει ασθενεί διακομίστηκαν στο νοσοκομείο των Χανίων, καθώ η κλινική αδυνατούσε να του δεχθεί. Κάτι που δυσαρέστησε τη διοικήτρια τη ΔΥΠΕ Κρήτη, την κυρία Λένα Μπορμπουδάκη, η οποία σε αυστηρό τόνο τόνισε ότι επίσημα τουλάχιστον δεν ενημερώθηκε κανεί τη ΔΥΠΕ για να μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί. Η διοίκηση υγειονομική περιφέρεια θα πρέπει να έχει άμεση ενημέρωση όταν προκύπτει πρόβλημα και όχι να ενημερονθεί. Εκ των υστέρων. Και σε αυτό είμαστε ξεκάθαροι και απόλυτη. Η κυρία Μπορμπουδάκη, μιλώντα στην Κρήτη TV, σημείωσε ότι από τι αρχέ του χρόνου θα μετακινούνται κάποιε μέρε το μήνα από τα χανιά γιατροί για την παθολογική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, συμπληρώνοντα ότι μόνο τον τελευταίο μήνα η ίδια για να ενισχυθούν οι λειτουργίε του νοσοκομείου έχει πραγματοποιήσει εννέα μετακινήσει, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται και νέε προκηρύξει. Καλό είναι να υπάρχει άμεση ενημέρωση, εγγράφο, όπω ορίζει η νομοθεσία, για να μπορούμε και εμεί άμεσα να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα όπω έχουμε αποδείξει μέχρι τώρα. Να πούμε βέβαια ότι και στην προκήρυξη για μόνιμες θέσει που θα βγει το αμέσω επόμενο χρονικό διάστημα, και με τη δέσμευση τη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγεία, έχουν δοθεί δύο θέσει παθολόγου για την παθολογική κλινική του Ρεθύμνου.